Και τώρα στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, έχουμε την τιμή αλλά και την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, τον κύριο Νίκο Παπά, τον οποίο και καλησπέριζω ευθύς αμέσως. Καλησπέρα, κύριε Παπά. Καλησπέρα, κύριε Καντώνα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας απόψε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μια μέρα έτσι που είναι η επόμενη της ψήφισης της συμφωνίας και θέλουμε να μας πείτε πολλά πράγματα, να ξεκαθαρίσουμε επίσης κάποια άλλα. Να πούμε λοιπόν ότι το πολυνομοσχέδιο είναι πια νόμος του κράτους και θέλω να μας πείτε, αν φανταζόσασταν το 2014, τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακόμα έτσι, δεν είχε γίνει κυβέρνηση, ότι εσείς θα ήσασταν αυτοί που θα λέγατε ναι στα μέτρα λιτότητας όπως τα χαρακτηρίζουν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ότι η Νέα Δημοκρατία θα ήταν το κόμμα που θα έλεγε όχι. Κυρία Καντώνα, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το εξής. Επειδή έτσι κυλάει πολύ νερό στα βλάκια της ενημέρωσης το τελευταίο 24ωρο, ότι ο μεγάλος αγώνας που δώσαμε και αυτό που καταφέραμε στην πορεία της διαπραγμάτευσης αυτής ήταν το 2% της λιτότητας παραπάνω που ζήτησε να εφαρμοστεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και που μας ζήταγε η Νέα Δημοκρατία με σθένος να υπογράψουμε, το αποτρέψαμε. Και φτάσαμε σε μία ρύθμιση η οποία έχει μέτρα και παρεμβάσεις μηδενικού δημοσιονομικού αποτελέσματος. Ποιες είναι αυτές δηλαδή? Για κάθε ευρώ επιβάρυνσης να υπάρχει και ένα ευρώ είτε επιδόματος είτε φόρο ελάφρυνσης. Αυτή είναι μία τεράστια μετατόπιση, ξέρετε. Διότι αν είχαμε υπογράψει τη συμφωνία όταν μας το ζητάγανε, θα ήταν τα πράγματα πάρα πολύ αρνητικά για την ελληνική οικονομία. Τώρα με ρωτάτε εάν φανταζόμασταν ότι θα έχουμε φτάσει εδώ. Πολλά πράγματα από αυτά που συνέβησαν ήταν απρόβλεπτα. Μάλιστα. Πάντως η Νέα Δημοκρατία, κύριε Παπά, μιλάει για τέταρτο μνημόνιο, τουλάχιστον ο κύριος Μητσοτάκης χθες αυτό έλεγε συνεχώς και μάλιστα είπε συγκεκριμένα ότι είχαμε 3 χρόνια χαμένα συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και ένα λογαριασμό της τάξης των 14,2 δις ευρώ πρόσθετα βάρη. Εντάξει, αυτό τώρα στο χωριό μου το λένε οι λογαριασμοί του κ. Καραγκιόζη. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλιώς. Διότι προφανώς αναφέρεστε στους υπολογισμούς που κάνουν μεταξύ των εκτιμήσεων για το ΑΕΠ που έχουν οι θεσμοί και των πραγματικών αποδόσεων της οικονομίας. Αλλά αν αυτή τη συλλογιστική την αποδεχτούμε και την εφαρμόσουμε για τα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ο λογαριασμός είναι 40 δις. Δεν συμφωνώ με αυτή τη συλλογιστική, πρέπει να είμαι ξεκάθαρος, διότι έχει αποδειχθεί ότι οι θεσμοί και ειδικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο και χθες ο κύριος Μητσοτάκης το επικαλέστηκε, έχει αποδειχθεί ότι πέφτουν πάρα πολύ συχνά έξω. Το ιστορικό δεδομένο όμως είναι, κυρία Καντώνα, και οι τηλεθεατές μας το γνωρίζουν νομίζω, ότι με τις κυβερνήσεις που εφάρμοσαν τα δύο πρώτα προγράμματα είχαμε 25% μείωση του ΑΕΠ. Είχαμε την απώλεια σχεδόν 1 εκατομμυρίου θέσεων εργασίας. Μάλιστα. Αυτή την πορεία έχουμε αρχίσει και αντιστρέφουμε. Τώρα που λέτε για την αντιστροφή της πορείας, σας άκουσα το πρωί, μιλήσατε στον ραδιοσταθμό στο Κόκκινο και είπατε συγκεκριμένα ότι συνολικά η χώρα μπαίνει σε μια καινούρια φάση. Για τον κόσμο δηλαδή, τι ακριβώς θα αλλάξει, κύριε Παπά? Να σας πω, εάν είναι ένας κόσμος ο οποίος χρειάζεται βοήθεια επειδή λόγω των πολιτικών που εφαρμόστηκαν βρίσκεται στα έσχατα όρια της οικονομικής δυνατότητας και στα όρια της φτώχειας, ενδεχομένως θα αλλάξει και πάρα πολύ αν είναι ένας από τους 400 500 χιλιάδες που ήδη εμπίπτουν στις ρυθμίσεις μας για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Εάν είναι επαγγελματίας, θα αλλάξει από την θέσπιση του εξοδικαστικού συμβιβασμού. Θα έχει ήδη αλλάξει από το γεγονός ότι αποποινικοποίησαμε τα χρέη προς το δημόσιο. Θα έχει ήδη αλλάξει από την πρώτη μας διακυβέρνηση, όταν θεσπίσαμε τη ρύθμιση για τις 100 δόσεις, όπου τότε μας κατηγόρησε η Νέα Δημοκρατία ότι κάναμε μονομερείς ενέργειες. Θέλω να θυμίσω ότι η ρύθμιση για τις 100 δόσεις ήταν βεβαίως στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο το κατασυκοφαντούν και το λιδωρούν. Θα αλλάξει βεβαίως εάν είναι ένα νοικοκυριό το οποίο πληρώνει λιγότερο από 700 ευρώ έμφυα και είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό, είναι νομίζω 70 με 80% και θα δει μείωση στον έμφυα. Την οποία μείωση στον έμφυα. Για τους υπόλοιπους όμως? Οι υπόλοιποι, να μου πείτε. Να μου πείτε ποια κατηγορία. Για ποια κατηγορία. Διότι εδώ η Νέα Δημοκρατία είναι εκείνη που λέει ότι ισοπεδώνεται μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες. Τώρα νομίζω ότι θα πρέπει και να το τεκμηριώσει. Διότι εδώ πέρα έχουμε πραγματικά κάποιες ρυθμίσεις. Δηλαδή, εμείς τι καταφέραμε. Καταφέραμε αυτό που η Νέα Δημοκρατία θεωρούσε πανάκια και σημαία, δηλαδή την εφαρμογή των μέτρων λιτότητας 2% πέρα από το πρόγραμμα, ένα καινούργιο μνημόνιο δηλαδή που μας καλούσε να υπογράψουμε, να τα κάνουμε παρεμβάσεις μηδενικής δημοσιονομικής παρέμβασης. Και όχι μόνο
απλώς να πάρουμε λεφτά από μια μεριά και να τα σκορπίσουμε χωρίς σχέδιο. Οικοδομούμε θεσμούς ενός νέου κοινωνικού κράτους. Κυρία Γκαντώνα, και οι τηλεθεατές μας το έχουν ζήσει και το ξέρουν. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε κοινωνικό κράτος. Υπήρχαν διαφορετικές δομές ασφάλισης και πρόνοιας ανά επαγγελματική ομάδα. Δεν υπήρχε, λέτε, κοινωνικό κράτος. Όχι, υπήρχε στρέβλωση. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη στρέβλωση. Διότι υπήρχαν τα ευγενή λεγόμενα ταμεία και βεβαίως ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού μας να είναι στις γενικές ρυθμίσεις του ΙΚΑ, οι οποίες πολλές φορές υπολείπονταν από τα απαραίτητα. Πάντως, έχετε δεχτεί πολύ μεγάλη κριτική και για τα αντίμετρα και μάλιστα όλα τα κόμματα λένε σχεδόν ότι την ώρα που εσείς πάτε και κόβετε τις συντάξεις, αυτό που έχετε επί της ουσίας να δώσετε στον κόσμο είναι το αντίμετρο για τα σχολικά γεύματα, τα οποία έχουν συζητηθεί και τα πάρα πολύ. Τα σχολικά γεύματα θα καλούσα την. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Όπως έχει. Όπως οφείλεται να το κάνετε ως δημοσιογράφος, διότι έχω πει κι αλλού ότι η θέση του τύπου είναι αντιπολιτευόμενη έτσι κι αλλιώς. Πρέπει να ελέγχει τους ανθρώπους που μπορεί, δηλαδή, ασκούν την εξουσία. Μπορεί δηλαδή η περικοπή στη σύνταξη ενός ανθρώπου να την εξισορροπήσουμε με τα σχολικά γεύματα. Να σας πω τι μπορεί. Μπορεί εάν κάποιος είναι στο 1 τρίτο των συνταξιούχων που θα υποστούν τη μείωση το 2019, μπορεί αυτό να ισοφοριστεί από την επιδότηση ενοικίου ή δόσης δανείου, η οποία θα φτάνει τα 100 ευρώ, και βεβαίως ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι των μηνιαίων εξόδων των οικοκυριών που έχουν συνταξίουχους είναι η φαρμακευτική δαπάνη. Και η φαρμακευτική δαπάνη για το μεγάλο ποσοστό τους, άνω του 60-65%, θα σχεδόν μηδενιστεί. Άρα λοιπόν θα υπάρξει βεβαίως και θα αλλάξει απτά η ζωή των ανθρώπων, θα αλλάξει η ζωή των νέων ζευγαριών, τα οποία θα πάνε από τα 25 ευρώ στα 75 ευρώ επιδότηση ένα παιδί. Και νομίζω ότι εδώ πέρα ακριβώς επανερχόμαστε και λέμε ότι δεν συνηγορήσαμε, δεν πιστέψαμε ποτέ ότι μία αξιολόγηση πρέπει να κλείνει όπως όπως. Δεν πιστέψαμε ποτέ στο δόγμα. Γι' αυτό το λόγο και πέρασαν και όλοι αυτοί οι μήνες. Γι' αυτό το λόγο. Βέβαια, κοιτάξτε, για να είμαστε και απολύτως ειλικρινείς, υπάρχουν δύο τρόποι να υπονομεύσει κανείς την πορεία μιας οικονομίας. Φαντάζομαι όμως θεωρείτε ότι έγιναν και από τη δικιά σας πλευρά, κύριε Παπά, κάποια. Αλάθητος δεν είναι κανείς, κυρία Γκαντώνα. Το μεγάλο λάθος δεν κάναμε. Και το μεγάλο λάθος θα ήταν να υπογράφαμε όταν μας καλούσανε για μέτρα σκέτα λιτότητας. Και βεβαίως για να μην θεωρηθεί ότι είμαι μονοπλευρός, δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό, θα πω ότι υπάρχουν δύο τρόποι να υπονομεύσει κανείς την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας. Και ο παράγοντας χρόνος παίζει ρόλο. Θα μπορούσαμε δηλαδή να υπονομεύσουμε την όποια αναπτυξιακή δυναμική αυτή τη στιγμή υπάρχει, υπογράφοντας τα μέτρα λιτότητας που μας καλούσε ο κύριος Μητσοτάκης να υπογράψουμε, ή να καθυστερήσουμε πάρα πολύ ή να καταλήξουμε σε συμφωνία. Ξέρει όλη η οικουμένη πια. Και δεν το έχει παραδεχτεί μόνο η ηγετική επικοινωνιακή ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ότι οι καθυστερήσεις που είχαμε σε αυτή τη φάση υπήρξαν λόγω των μεγάλων διαφωνιών που είχαν μεταξύ τους οι θεσμοί. Τα τελευταία επεισόδια των οποίων διαφωνιών βλέπουμε αυτά τα 24 ώρα που έχει μείνει το ζήτημα του χρέους. Στο θέμα του χρέους, ακούσαμε όλοι χθες τον Πρωθυπουργό, μόλις ο άνθρωπος έφυγε από τη Βουλή, να λέει συγκεκριμένα ότι η Ελλάδα έχει τηρήσει στο ακέραιο τα συμφωνημένα και επί της ουσίας κάλεσε ευθέως τους δανειστές να τηρήσουν και εκείνη την στάση που πρέπει. Τώρα, εμείς τι είναι αυτό που φοβόμαστε, κύριε Παπά? Θέλω να πω ότι έχουμε στο μυαλό μας μήπως μας πούνε ότι όχι, παιδιά, δεν τα έχετε κάνει καλά. Φοβόμαστε ότι θα θέσουν ενδεχομένως νέα προσκόμματα, γιατί προφανώς για να στέλνει ο κύριος Τσίπρας αυτό το μήνυμα δεν το έστειλε τυχαία. Κάτι προφανώς βλέπετε ή κάποια μηνύματα λαμβάνετε, ή έχουμε καεί αυτό που λέμε στο χυλό και φυσάμε και το γιαούρτι. Κύριε Γκαντώνα, ο Πρωθυπουργός έκανε και χτες αυτό που κάνει συστηματικά από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας το Γενάρη του 2015. Στέλνει μηνύματα πολιτικά, διευρύνει το φάσμα και τον τρόπο της διαπραγμάτευσης έξω από την τροϊκανή διαδικασία και πιέζει όπως οφείλει για να υπάρξουν λύσεις οι οποίες θα είναι ευνοϊκές για τα ελληνικά συμφέροντα. Αυτή η στρατηγική ακριβώς εφαρμόστηκε όταν ζητήσαμε να είναι το Ευρωκοινοβούλιο ένας θεσμός ο οποίος επιβλέπει και αποτιμά την εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος. Και αυτό θα καλέσω και τους πολιτικούς μας αντιπάλους να μην το υποτιμούν καθόλου. Διότι ξέρετε, κύλησε πολύ νερό στα αυλάκι από τότε που
ο Τσακαλώτος, η Αχτσιόγλου και άλλοι υπουργοί πηγαίνανε στο Ευρωκοινοβούλιο και ενημερώνανε και φτάσαμε χτες τρεις πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου, οι σοσιαλιστές, οι πράσινοι και η αριστερά, να ζητούν ευθαρσώς και δια των προέδρων τους να υπάρξει λύση στο θέμα του χρέους. Ποια είναι η θέση των συντηρητικών δυνάμεων στην Ευρώπη, ποια είναι η θέση του αδελφού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, σιωπή ως απόρριψη. Τώρα που με αφορμή που κάνουμε αυτή την κουβέντα, έχετε καθόλου στο μυαλό σας το ενδεχόμενο να είχαμε και ένα συμβούλιο ενδεχομένως πολιτικών αρχηγών, θέλω να πω, με αντικείμενο το θέμα του χρέους, γιατί έχουμε φτάσει τώρα στην πηγή και κοντεύουμε να πιούμε νερό. Θα σας έλεγα, θα ήταν ευχής έργων να υπήρχαν αυτή τη στιγμή συνθήκες για να μπορέσουν να συνομολογήσουν οι πολιτικές δυνάμεις ότι υπάρχει μια εθνική γραμμή σε αυτό το ζήτημα. Δυστυχώς, η αξιωματική αντιπολίτευση κινείται με την κεκτημένη ταχύτητα της λογικής της προηγούμενης διακυβέρνησής της, της διακυβέρνησης Σαμαρά, για την οποία η ρίστο εμπαρόδο είναι καλό κάποια στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης να μας εξηγήσει αν ήταν success story, αν τα έκανε καλά ο κύριος Σαμαράς ή αν έκανε κάποια λάθη και τι από αυτά που ο κύριος Σαμαράς έκανε και είχε υπογράψει και ως υπουργός του, ο κύριος Μητσοτάκης επιδιώκει να ξανακάνει, εάν ποτέ, που δεν θα γίνει, αναλάβει τις ευθύνες της κυβερνητικής εξουσίας. Με αφορμή πάντως την περίοδο διακυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά, τότε θα θυμάστε κι εσείς κύριε Παπά, λέγατε ότι το 4,5% πλεόνασμα και τα πλεονάσματα επί Νέας Δημοκρατίας ότι ήταν ματωμένα. Πολλοί λοιπόν διερωτώνται και λένε το 4,5% εντάξει ήταν ματωμένο. Το 3,5% που τώρα συμφωνείτε μέχρι το για 5 χρόνια, το οποίο έχει πει και ο κύριος Ντάισελμπλουμ, τι είναι? Το 3,5% νομίζω ότι θα δώσουμε μέχρι τελευταία στιγμή τον αγώνα να χαμηλώσει. Και να χαμηλώσει βεβαίως και να συντηρηθεί για όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι εμείς έχουμε δείξει ότι και την φορολογική βάση μπορούμε να διευρύνουμε και τις δαπάνες του δημοσίου να εξορθολογήσουμε. Συνεπώς τα όποια πλεονάσματα προκύπτουν και να επιστρέφονται στην κοινωνία και να μην επιβαρύνουν τα συνήθεια ποσόγια να σηκώνουν. Γιατί ο κόσμος φορολογικά έχει στεγνώσει, δεν έχει να πληρώσει. Ακούστε με λίγο. Είχα πάει πριν από αρκετό καιρό στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, λοιπόν, εκεί πέρα η διοίκηση άσκησε μια πολιτική η οποία εξοικονόμησε ραγδαία πόρους. Τι έκανε, έφτιαξε εγκαταστάσεις για να παράξει νοσοκομιακό οξυγόνο και γλίτωσε γύρω στις 400.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Εγκατέστησε φωτοβολταϊκά και μπόρεσε και εξοικονόμησε πόρους και κυρίως, και αυτό θέλω να το ακούσουν οι τηλεθεατές μας, διότι εδώ προκύπτει μια θεμελιώδης διαφορά αντίληψης μεταξύ ημών και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έβγαλε τους εργολάβους από το νοσοκομείο. Μάλιστα. Αποτέλεσμα, 200.000 ευρώ εξοικονόμηση και αύξηση 60 με 70% στους μισθούς των υπαλλήλων της καθαριότητας, της σύτησης και της φύλαξης. Ένα νοσοκομείο λοιπόν το οποίο τα προηγούμενα χρόνια έμπαινε μέσα, εξισορρόπησε τα δημοσιονομικά και, αυτό σας το λέω ως παράδειγμα για το τι σημαίνει να σέβεσαι τα λεφτά του Έλληνα πολίτη. Δεν σας έκανε εντύπωση, κυρία Καντώνα, είστε δημοσιογράφος, δεν είναι άξιο τίτλου το γεγονός ότι οι αυτοκινητόδρομοι ολοκληρώθηκαν μέσα στα χρονοδιαγράμματα που βάλαμε και με 750 εκατομμύρια ευρώ λιγότερη δαπάνη. Τα ίδια έργα. Ναι, βέβαια, πολλοί έσπευσαν να πούν, κύριε Παπά, ότι είχαν ξεκινήσει πριν από εσάς. Όχι, δεν είχαν ξεκινήσει. Και ότι εσείς κόψατε τις κορδέλες. Είναι ψέμα, είναι νομίζω χυδαίο να το υποστηρίζουν αυτό, διότι βλέπουμε και ξέρουμε εκ των υστέρων ότι είχαν οργανώσει και ένα σοου, μετέφεραν εργαζόμενους για να φωτογραφηθούν ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς μπροστά σε ακίνητες μπουλντόζες, τις οποίες με το που έφυγαν οι κάμερες τις μετακίνησαν και στείλανε για τον κόσμο ξανά στο σπίτι του. Λοιπόν, να τα κόψουν αυτά τα αστεία, διότι νομίζω είναι τουλάχιστον προκλητικό να κομίζουν στη δημόσια συζήτηση τέτοιου τύπου επιχειρήματα. Μάλιστα. Τώρα, για να κλείσουμε λίγο το θέμα του χρέους και να συζητήσουμε και τα υπόλοιπα, την Δευτέρα έχουμε ένα πολύ κρίσιμο Eurogroup. Περιμένουμε, φαντάζομαι, την καλύτερη δυνατή, έτσι, πώς να το πω, την καλύτερη δυνατή λύση. Σε περίπτωση όμως που δεν συμβεί αυτό, τότε τι κάνουμε, τι περιμένουμε. Περιμένουμε τον Ιούνιο στις 15 του μήνα να πάμε, καθόμαστε και παρακολουθούμε, να το πω έτσι, την κόντρα που γνωρίζουμε ότι είναι τεράστια μεταξύ της κυρίας Λαγκάρντ και του κυρίου Σόιμπλε. Παίρνουμε άλλες πρωτοβουλίες, τι ακριβώς θα γίνει? Κοιτάξτε, καταρχήν δεν υπάρχει κανένας λόγος καθυστερήσεων. Και αυτό το λέμε όχι τώρα, όχι που είμαστε μισό βήμα πριν την ολοκλήρωση
μιας συνολικής συμφωνίας για πρώτη φορά. Το λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εμείς δεν αυτό έχει την ίδια γνώμη ο κύριος Σόιμπλε. Ο κύριος Σόιμπλε όμως δεν έχει και τη δυνατότητα να επιβάλλει τις απόψεις του ιστοδυνικές. Αυτό έχει αποδειχθεί. Δυστυχώς όμως μέχρι στιγμής φαίνεται ότι... Δεν φαίνεται αυτό, κυρία Γκαντόνα. Επιτρέψτε μου να έχω διαφορετική άποψη. Διότι είναι σαφές και στον Έλληνα πολίτη που μας παρακολουθεί, αλλά και στους Ευρωπαίους παρατηρητές και σχολιαστές, ότι κάποιοι δεν ήθελαν να κλείσει η πρώτη αξιολόγηση. Μάλιστα. Και παίζανε το η παιχνίδι. Η πρώτη λέτε. Βεβαίως. Δηλαδή πέρσι τέτοιο και καιρό. Πέρσι τέτοιο καιρό. Και παίζαν παιχνίδι καθυστερήσεων και δεν τους βγήκε. Για να λέτε κάποιοι, καταλαβαίνουμε όλοι. Καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, αλλά επειδή βρισκόμαστε και 24 ώρες πριν την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ας μην υψώσουμε τους τόνους. Ωραία. Οπότε τώρα να πούμε το εξής. Η κυρία Λαγκάρντ, το ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, το έχει πει σε όλους τους τόνους. Του έχει ξεκαθαρίσει ότι σε περίπτωση που δεν τα βρούνε, σηκώνεται και φεύγει. Και το Ταμείο ούτε μας χρηματοδοτεί, ούτε τίποτα. Σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το ενδεχόμενο, εσείς θεωρείτε ότι εμείς θα έχουμε μια καλύτερη μεταχείριση από τους Ευρωπαίους σε περίπτωση αποχώρησης του Ταμείου? Κοιτάξτε, ή δεν ξέρουμε και πάμε σε χαρτογράφηση. Θα σας πω. Η εισαγωγή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ως επιλογή στο ελληνικό πρόγραμμα ήταν μια στάση αντιευρωπαϊκή. Δηλαδή μια στάση η οποία υποδήλωνε, μάλλον όχι υποδήλωνε, δήλωνε ευθαρσώς και έκανε καθαρό στους Ευρωπαίους πολίτες ότι αυτοί που επιμένουν για την παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν θέλουν η Ευρώπη να αξιοποιήσει το πολιτικό, οικονομικό και θεσμικό της εκτόπισμα, δηλαδή να αξιοποιήσει τους μηχανισμούς της, όπως τον ESM για παράδειγμα, για να λύσει τα οικονομικά της προβλήματα μόνη της. Συνεπώς νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ενώπιον ενός προβλήματος το οποίο με ακρίβεια περιγράψατε στην ερώτησή σας και έρχομαι να ισχυριστώ ότι εάν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αποφασίσει να αποχωρήσει, η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα τα ζητήματα να τα λύνει μόνη της. Δεν νομίζω όμως ότι εγώ αυτή τη στιγμή λέω κάτι καινούριο. Εσείς είναι τι βλέπετε, μια... να μένει ή να φεύγει? Τώρα αυτό που σας ρωτάω δεν ξέρω αν είναι παρακινδυνευμένο. Η προσωπική σας εκτίμηση ποια είναι? Νομίζω ότι... Γιατί αν φύγει, να πούμε ότι έχουμε... Δεν λέω ότι είναι το ένα καλό και το άλλο κακό. Απλά σε περίπτωση που φύγει, ξυλώνουμε τον νόμο που ψηφίστηκε και χθες. Δεν θα υπάρχει και λόγος να... Ναι, διότι αυτά τα μέτρα είναι μέτρα τα οποία υπάρχουν επειδή υπήρχε η επιμονή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εντάξει, το τι θα γίνει θα το δούμε. Νομίζω ότι είμαστε μακριά από αυτό το ενδεχόμενο. Ένα ενδεχόμενο έτσι εκ νέου έτσι, μικρών ή μεγαλύτερων αναταράξεων. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι πιέσεις έχουν κατευθυνθεί προς την μεριά που πρέπει, ούτως ώστε να υπάρξει μια λύση. Άπαντες έχουν κάνει τα βήματα για να υπάρξει μία λύση που να κόβει το καρπούζι στη μέση κατά το κοινό λεγόμενο. Νομίζω ότι ήρθε και η σειρά και των τελευταίων επιμενόντων να κάνουν το ίδιο. Μάλιστα. Τώρα θέλω να αλλάξουμε λίγο κεφάλαιο, να πάμε στα του χαρτοφυλακίου σας, γιατί είστε και άρτια αφιχθείς από την Κίνα. Να μας πείτε τι φέρατε στις αποσκευές σας, γιατί είδαμε ότι υπογράψατε και αρκετά πράγματα, και να μας δώσετε και μία εικόνα όσο πιο συνοπτικά μπορείτε για τον σχεδιασμό, για τον ψηφιακό σχεδιασμό. Κυρία Γκαντόνα, κοιτάξτε, το ταξίδι στην Κίνα δεν ήταν ένα ταξίδι θυματοπικό, ήταν ένα ταξίδι ουσιαστικό. Η Ελλάδα υπέγραψε μία στρατηγική συμφωνία συνεργασίας με την Κίνα για συνεργασία σε όλους τους τομείς των υποδομών. Υπεγράφησαν και συμφωνίες μεταξύ ελληνικών εταιριών και κινέζικων, οι οποίες κινέζικες, πρέπει να σας πω, στην πλειονότητά τους είναι εταιρείες κρατικές, υπεγράφησαν συμφωνίες και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, για πάρα πολλούς λόγους, είναι δυστυχώς τελευταία στους δείκτες διείσδυσης των νέων τεχνολογίων. Τελευταία στην Ευρώπη, στους δείκτες διείσδυσης των δικτύων υψηλής ταχύτητας, στη συνδεσιμότητα τη λεγόμενη. Και αυτό ακριβώς το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο και μικρές ταχύτητες στο διαδίκτυο έχουμε και υψηλά κόστη, καλούμαστε να το λύσουμε με πάρα πολύ σοβαρές δημόσιες και ιδιωτικές παρεμβάσεις. Μάλιστα. Η δημόσια παρέμβαση θα αφορά 400 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δεσμεύτηκαν για την ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς, και ήδη έχουμε μία δέσμευση για επενδύσεις 500 εκατομμυρίων
από την κινέζικη ΖΕΤΕ με την ελληνικών συμφερόντων εταιρεία Fortnet για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών. Νομίζω είναι ένα από τα πολλά επεισόδια θετικών ειδήσεων τα οποία θα βλέπουμε τις επόμενες μέρες. Για να πούμε και τα θετικά λίγο, κύριε Παπά, γιατί μέχρι στιγμής μιλάμε μόνο για αρνητικά. Λοιπόν, να μας πείτε λίγο τώρα τι γίνεται με τις τηλεοπτικές άδειες, πότε περιμένουμε να δούμε τον νέο διαγωνισμό. Εσείς που έχετε μια πολύ καλύτερη εικόνα από εμάς και πότε βέβαια θα είναι και έτοιμη να ξεκινήσει η διαδικασία. Νομίζω ότι εγώ είμαι ξεκάθαρος, έχω τοποθετηθεί στη Βουλή επανειλημμένα και έχω πει ότι το Υπουργείο μας έχει παραδώσει από την πρώτη στιγμή στο καινούργιο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης όλη την υποδομή, το λογισμικό, τον σχεδιασμό της δημοπρασίας, τους υπολογιστές, ακόμα και λογισμικό για την παρακολούθηση των τηλεοπτικών προγραμμάτων και είναι όλα στη θέση τους για να μπορέσει να ξεκινήσει διαγωνισμός. Προσέξτε, όταν εμείς κάναμε το διαγωνισμό, δεν αναπτύξαμε την τεχνογνωσία μόνοι μας. Για να σχεδιαστεί η δημοπρασία η οποία θα απέφερε στο δημόσιο 250 εκατομμύρια, αν δεν υπήρχε η ακατανόητη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, απευθυνθήκαμε στους αξιολογότατους Έλληνες επιστήμονες των πανεπιστημίων μας, οι οποίοι μελετούν, υπηρετούν την επιστήμη της θεωρίας των δημοπρασιών. Αυτοί μας εισηγήθηκαν πώς μια δημοπρασία μπορεί να σχεδιαστεί. Και βεβαίως ούτε καθίσαμε να μάθουμε από την αρχή πώς γίνεται μια δημοπρασία. Απευθυνθήκαμε στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, στους ίδιους ανθρώπους που κάνανε ανέλαβε, λέτε, δημοπρασία για το φάσμα επί άλλων κυβερνήσεων. Δεν διαλέξαμε ούτε ανθρώπους που να είναι κοντά μας, ούτε τίποτα. Διαλέξαμε ανθρώπους άξιους δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι απέδειξαν, πρέπει να σας πω, κυρία Γκαντώνα, ότι μπορούν να κάνουν το καθήκον τους όταν μια πολιτική ηγεσία τους στηρίζει. Τώρα, για να έρθουμε και στον αριθμό των αδειών. Το ΕΣΟΡΟΥ μιλάει αυτή τη στιγμή για 9 με 12 άδειες. Δεν έχει διατυπωμένη θέση του ΕΣΟΡΟΥ. Εδώ είδαμε απλώς μία διαρροή. Εσείς πάντως λέγατε για 4. Είδαμε μία διαρροή η οποία δεν είναι η σαφώς διατυπωμένη άποψη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Εξ όσων γνωρίζω, βρίσκεται αυτή τη στιγμή το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στην διαδικασία διαμόρφωσης άποψης. Δυστυχώς υπάρχουν καθυστερήσεις οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι δικαιολογημένες. Και θα πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να καταλήξουμε από κοινού, όπως ο νόμος ορίζει, ο 4339 του 2015, στον αριθμό των αδειών για να προχωρήσει η δημοπρασία. Δηλαδή, πανελλαδικές άδειες μπορεί να είναι και 6, λέω τώρα εγώ. Δεν λέτε ένα τυχαίο αριθμό. Δεν λέτε ένα τυχαίο αριθμό. Λέτε έναν αριθμό ο οποίος έχει ακουστεί, έχει συζητηθεί. Εμείς προσερχόμαστε στη συζήτηση με τη γνωστή διατυπωμένη και ψηφισμένη θέση μας. Ας διατυπωθούν και οι άλλες υπόψεις και θα τα συζητήσουμε όλα. Μάλιστα. Τώρα, επίσης πάρα πολύ πρόσφατα είχε συζητηθεί πάρα πολύ, έως και χλεβάστηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πρωτοβουλία σας, κύριε Παπά, για την Ελληνική Διαστημική Υπηρεσία. Θέλω να μας πείτε, για να ξέρει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, τι είναι αυτό το πράγμα για το οποίο μιλάμε και τι ακριβώς σημαίνει για τη χώρα μας και πού τη βοηθάει. Να σας πω. Κοιτάξτε, καταρχήν, όλες οι αναπτυγμένες χώρες έχουν διαστημικές υπηρεσίες. Διαστημική υπηρεσία τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι ο φορέας ο οποίος συγκροτεί, σχεδιάζει και καταγράφει μια εθνική στρατηγική την οποία και υπηρετεί. Δυστυχώς, όπως και σε πολλούς άλλους τομείς, στον τομέα της ανάπτυξης των εφαρμογών και των τεχνολογιών του διαστήματος, και στην Ελλάδα είχαμε το φαινόμενο του κατακαιρματισμού. Δηλαδή, διάσπαρτα ερευνητικά κέντρα, μόνα τους τα πανεπιστήμια, μόνη της και η επιχειρηματικότητα να προσπαθεί να αναπτυχθεί και δυστυχώς η χώρα δεν έπαιρνε πίσω και δεν αξιοποιούσε τις απολύτως δυνατότητες. Και επειδή είπατε βεβαίως και είναι πραγματικότητα ότι υπήρξαν και πάρα πολλά αστεία. Όχι, υπήρξαν όταν... κατά κύριο λόγο αστεία. Κατά κύριο λόγο, εντάξει. Έχουμε φύγει όμως τώρα από αυτή τη φάση. Ναι. Έτσι, καλώς ο Χαβαλές, αλλά να συζητήσουμε λίγο σοβαρά. Ακριβώς. Και θέλω να πω και στους τηλεθεατές μας για να το ξέρουμε. Υπάρχουν δεκάδες εταιρείες ελληνικές οι οποίες αναπτύσσουν εφαρμογές διαστήματος. Έτσι. Και επειδή ακούγεται σε μερικούς λίγο περίεργο, εδώ δεν μιλάμε ότι θα φτιάξουμε βάση εκτόξευσης πυράβλων. Προφανώς. Η υπηρεσία εκτόξευσης πυράβλων γίνεται από λίγες χώρες στην Ιφίλιο, νομίζω είναι λιγότερες των 10, και εκεί απευθύνονται όλες οι χώρες οι οποίες αναπτύσσουν συστήματα τα οποία στέλνουν στο διάστημα. Για παράδειγμα, από τη χώρα μας δεν λείπει τίποτα. Το ξέρετε ότι
σε ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό το οποίο ξεκίνησε να εξελίσσεται πριν από λίγο καιρό, συμμετείχαν ελληνικά πανεπιστήμια τα οποία σχεδίασαν μικροδορυφόρους από την αρχή μέχρι το τέλος. Ενδιαφέρον. Αυτά δεν τα ξέρει ο κόσμος και νομίζω ότι μιλάμε για κάτι το οποίο είναι. Εξωπραγματικό. Δεν είναι καθόλου εξωπραγματικό. Από την Ελλάδα δεν λείπει τίποτα. Έχουμε άξιους επιστήμονες, δυστυχώς διάσπαρτους, σε αποστολές και σε σχέδια άλλων διαστημικών υπηρεσιών. Έχουμε άξιους ερευνητές και πεπειραμένα ερευνητικά κέντρα. Έχουμε και επιχειρηματικότητα με μεράκι, με νέα παιδιά που μπορούν να προσφέρουν. Τι μας λείπει? Ο συντονισμός και η ενιαία εθνική προσπάθεια. Και αυτό καλούμαστε να λύσουμε. Μάλιστα. Τώρα, καθώς βαίνουμε προς το τέλος της κουβέντας μας, έχω αφήσει 3-4 ερωτήσεις για το τέλος. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε ακριβώς τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Ξέρουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τους τελευταίους μήνες δεν είναι στα πάνω του. Απλά ήθελα να μας πείτε αν φοβάστε αυτό που λένε όλοι, μήπως πασοκοποιηθείτε μετά από αυτή την ψήφιση των μέτρων. Τις πιστεύετε, δεν τις πιστεύετε? Θέλω να πω, όταν σας δείχνουν κάπως την ψαλίδα να κλείνει, λέτε ναι, πάμε καλύτερα, ή τις απαξιώνετε εντελώς? Κοιτάξτε, να δείτε τώρα, αν τις δημοσκοπήσεις κανείς τις εμπιστεύεται, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να είναι η κυβέρνηση της Νέα Δημοκρατία και να έχει κερδίσει τον έστω δημοψήφισμα το 2015. Θα έλεγα σε όσους εργαλειοποιούν τις δημοσκοπήσεις να το κάνουν με πολύ μεγάλη προσοχή και να έχουν στο νου τους ότι οι εκλογές θα γίνουν σε 2 χρόνια, θα έχει κλείσει πολύ νερό στα βλάκια.